παιχνίδι. Τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα λεπτά, η παλιά που βγαίνει για τον Γκιέ, ο Καμίνσκι θα βγει χέρι. Νομίζω αυτό είναι που σφυρίζει πέναλτι. Ξανά η φάση. Βλέπετε, εδώ χτυπάει. Χωρίς ιδιαίτερες διαμαρτυρίες πάντως, πρέπει να πούμε, βοηθάει νομίζω αυτό. Βλέπουμε εδώ την... βόρει πάσα του Στοιάνοβιτς. Τούτο είναι που πρέπει να κάνει. Παπουλής θα εκτελέσει 1-0 για τον Απόλλωνα. 1-0 για τον Απόλλωνα στο 11ο λεπτό με τον Παπουλή. Στα, ιδιαίτερα στα μεγάλα παιχνίδια, εδώ θα ρίξει στην άλλη πλευρά τον Καμίνσκι. Η ανόρθωση θα δεχτεί γκολ Αμιλέγκο μετά από 433. Στην εκτέλεση του Κόνερ για τον Απόλλωνα, η κεφαλιά εκεί, ένα μπέρδεμα, για να δούμε τι θα βγάλει η φάση. Θα δούμε, θα προλάβει, θα κρατήσει, έρχεται η άμυνα από τον Χόλκερσον, θα δώσει στον Λόπες το σκάψιμο, στο πέναλτι ο Ρώσα έξω. Αυτή είναι η καλή φάση για τον Απόλλωνα στο 32. Χαντανή θα φέρει την μπάλα στο αριστερό του σουτ, Καμίνσκι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και ο Απόλλωνας είναι επικίνδυνος σε κάποιες φάσεις, αλλά για να δούμε αυτή τη φάση, έξω. Και ο Ίσμα για την ανόρθωση. Θα κάνει το σούτ από μακριά. Ο Βάλε με διπλή προσπάθεια. Σε δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Ίσμα θα κάνει την προσπάθεια. Δεν βρήκε καθόλου στόχο. Θα την φάσει. Τέλος του πρώτου ημίχρονου. Θα της δώσει την ισοφάριση. Παλιά που βγαίνει μπροστά. Θα βγει αμήνα από τον Τζέσο Δημητρίου. Επιστρέφει ο Απόλλωνας με τον Γκιέ. Υπάρχει αρκετός χώρος για τον Μεριέμ. Μεριέμ στο σημείο περιοχή. Ο Καμίνσκι θα μαζέψει. Ριάκου και θα. Επιστρέψει την μπάλα στον Νούχο εντός περιοχής, δεν υπάρχει τίποτα γάμος, δεν υπάρχει φάση για την ανόρθωση. Τεράστια επέμβαση από τον Μερκή. Κάναμε αυτή τη φάση για τον Απόλλωνα με τον Γκιέ να φέρνει την μπάλα στον Παπουλή, το σούτ έξω. Ο Μαραγκόσα εκτελέσει ο Βάλε χωρίς κανένα πρόβλημα. Έγινε όμως το λάθος με τον Μεριέμ να έχει την επιλογή του Γκιέ, δεν υπάρχει offside. Γκιέ απέναντι από τον Καμίνσκι έξω. Να του βγαίνουν οι κινήσεις του έτσι. Παλιά που βγαίνει για τον Ίσμα, δεν υπάρχει κανένα offside. Τεράστια επέμβαση από τον Βάλε. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Μεριέμ εντός περιοχής, ο Καμίνσκι θα διώξει, επιστρέφει ο Απόλλωνας με τον Μεριέμ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Τελειώνει αυτή η φάση, τον Εντένα ψάχνει την επιλογή του Ίσμα. Ίσμα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, θα δώσει την μπάλα στον Νούχου, το γύρισμα έξω. Για το παιχνίδι της Λευκοσίας, άρα θεωρούμε ότι διατηρείται εκεί το 1-1. Για να δούμε τον Λόπες, ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Λόπες θα δώσει στον Γκιέ, να το 2-0 για τον Απόλλωνα και ουσιαστικά. Το παιχνίδι παίρνει τον δρόμο του, 2-0 ο Απόλλωνας. Μαζί με τον άνθρωπο που ουσιαστικά το δημιούργησε, βλέπουμε ξανά την φάση. Ο Λόπες θα κερδίσει εδώ, δεν υπάρχει κάτι από τον Σεράν Πόλο, θα στρώσει ο Γκιέ. Αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει, θα κάνει το 2-0. Τρία λεπτά, λιγότερο από τρία λεπτά πριν από τη λήξη, Μιλέγκος Πολιάριτς. Εντάξει, νομίζω είναι δίκαιο αποτέλεσμα, Απόλλων ήταν πιο επικίνδυνος, είχε παραπάνω ευκαιρίες.